Φίλοι και φίλες του ΠΑΟ παντού.gr, καλησπέρα από το αεροδρόμιο. Καλησπέρα, ναι, όπως καταλαβαίνετε. Υπτάμενο και τζέτλε μας, βλέπω. Καθοδόν και καθύψος, μάλλον να το πούμε. Καθόλα. Καθόλα για την ενημέρωσή σας. Το ΠΑΟ παντού.gr, ακόμη μια χρονιά, μετά τα γήπεδα σε όλη την Ελλάδα, τα γήπεδα στην Ευρώπη, όσα προλάβαμε τουλάχιστον, και με αυτά που θα έρθουν, κάνει την κίνηση να καλύψουμε μπάμπη και την προετοιμασία στην Αυστρία. Αυτή τη φορά όμως έχουμε και ένα καλό συμπαίκτη. Έχουμε συμπαίκτη το application μας που έχει βγει σε Android και σε iPhone, δηλαδή και σε iOS. Το ένα application το οποίο είναι γρήγορο, μοιάζει πάρα πολύ με το site, είναι εύχριστο και γενικά όλοι όσοι το φόρεσαν μου είπαν ότι το γουστάρουν και καλά κάναμε και το βγάλαμε. Είναι οπότε θα έχουμε πολύ μεγάλη διευκόλυνση στο application, παιδιά. Μπορείτε να είστε διαρκώς δίπλα μας, να μαθαίνετε όλα τα νέα χωρίς να ανοίγετε το browser ή να περιμένετε να το βρείτε στα social. Κάνετε ένα κλικ, πατάτε, βλέπετε τι ανεβάζουμε και ανεβαίνουν συνέχεια πράγματα και οπότε όλα καλά και όλα ωραία. Καλά και βέβαια πάντα προετοιμασία. Έχει και πολλά βίντεο και το YouTube και TikTok και Facebook και Instagram και Twitter. Γίνεται panic. Ήδη σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αλματώδη το τελευταίο τετράμινο αύξηση που έχουμε. Δεν το πιστεύουμε και εμείς πόσο γρήγορα πάει όλο αυτό. Και ευχαριστούμε εσάς. Λοιπόν, Μπάμπη, κρατά το μικρόφωνο, γιατί είσαι expert και πες μου τι περιμένεις στην προετοιμασία. Λοιπόν, είναι η πρώτη κανονική προετοιμασία Παναθηναϊκού επί Γιωβάνοβιτς. Οι δύο προηγούμενες ήταν προετοιμασίες όπου τα πράγματα είχαν αρκετά ελαφρυντικά, η ομάδα έψαχνε τα βήματά της, δεν ήταν στο επίπεδο που θα έπρεπε να είναι. Φέτος ο Παναθηναϊκός έχει επιστρέψει. Και από τη στιγμή λοιπόν που έχει επιστρέψει, έχουν μπει πια στην νοοτροπία, στην ιδιοσυγκρασία της ομάδας, στην καθημερινότητά της τα πρέπει. Τα πρέπει τα οποία ξεκινούν από τα παιχνίδια του Β' προκριματικού κύριου του Champions League με την Τνίπρο. Οπότε αυτό το γεγονός από μόνο του είναι πολύ διαφορετικό. Πρέπει λοιπόν σε αυτή την προετοιμασία η ομάδα δεν πάει σε μία λογική να βρούμε τα πατήματά μας. Η ομάδα πάει με σκοπό να είναι έτοιμη στις 25-26 Ιουλίου για να πάρει την πρόκριση απέναντι στην Δνύπρο. Αυτό καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι μια πολύ μεγάλη διαφοροποίηση και πρέπει ο Παναθηναϊκός να το επεξεργαστεί και να τη δράσει σωστά. Και εδώ θα κάνω εγώ το δικηγόρο διαβόλου και θα σου πω αυτό πρώτα ακόμα. Εντάξει, με μεταγραφές τι γίνεται. Γιατί θες να περάσεις, άρα θες να ανεβάσεις την ποιότητα. Ωραία. Και έχεις φέρει ήδη κάποιους ποιοτικούς. Ωραία. Εγώ διαφωνώ με το κλίμα που ακούω από αρκετούς ότι αργούει η ομάδα, τι κάνει η ομάδα, γιατί καθυστερεί. Καλό είναι να βλέπουμε τι γίνεται και στον ανταγωνισμό. Ο Ολυμπιακός, που πρέπει να αλλάξει σχεδόν όλο το ρόστερ του, πήρε προπονητή μόλις πριν μερικές μέρες. Στον ΠΑΟΚ δεν κουνιέται φίλο. Η ΑΕΚ έχει ανακοινώσει μόνο το Σταύρο Πύλιο. Έτσι που η ΑΕΚ είναι σε μια κατάσταση σαν του Παναθηναϊκού. Πιο γεμάτη, ναι. Πιο γεμάτη, αλλά σε μια κατάσταση θεωρητικά σαν του Παναθηναϊκού, γιατί έχει τον ίδιο προπονητή, έχει ένα κορμό και ψάχνει βελτιωτικές κινήσεις. Και ας μην ξεχνάμε επίσης πως η ΑΕΚ έχει εκτός τον Αράουχο, τον καλύτερο του επιθετικό μέχρι τον Νοέμβριο, και δεν ξέρει αν θα μείνει ο Πινέδα. Το παλεύει πολύ όμως για να μην. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν έχει κάνει τρεις κινήσεις και έχει στα σκαριά άλλες δύο, τον στόπερ και τον αμυντικό χαπ. Δεν θα είναι τελευταίες, αλλά είναι αυτές που θα κλείσουν θεωρητικά με στο επόμενο δεκαήμερο. Θα τον έχει πάρει το στόπερ με την Τετάρτη, νομίζω. Τον έναν εκ των δύο στόπερ. Ναι. Οπότε στόπερ. Καταλαβαίνετε ότι δεν μιλάμε, Νίκο, για καθυστέρηση, έτσι. Απλά ξέρεις τι γίνεται. Σήμερα γράψαν και οι Ρουμάνοι για τον Μπούγκουρα. Εμείς το είχαμε γράψει ότι όσο δεν κλείνει ο Παναθηναϊκός στόπερ, αυξάνονται οι πιθανότητες να μείνει ο Μπούγκουρα, που είναι σίγουρη λύση ως τέταρτη επιλογή. Αυτή είναι η αλήθεια. Και θα πάρουν και ένα υψηλό επίπεδο επίσης στόπερ για να συνεπικουρήσει Σέγκεφελτ και Μάγνουσον. Οπότε δεν ξέρω τελικά αν θα επιβεβαιωθούμε, αλλά το είχαμε πει και νομίζω ότι πάει να γίνει πράξη. Αυτό τουλάχιστον οι Ρουμάνοι γράφουν συμφωνή με τον Παναθηναϊκό. Ποτέ δεν του είχαν πει όχι του Πούγκουρα, βέβαια. Δεν του είχε πει όχι ο Παναθηναϊκός. Αυτό φαίνεται και από τον, ότι δεν τον αποχαιρέτησε. Ακριβώς, ποτέ. Μπράβο. Το Σάρλια, το Σάρλια, το Μπουρμπέλι. Από τη στιγμή που η ΟΠΑΕ δεν εξέδωσε κάποια ανακοίνωση με την οποία τον ευχαριστεί για την προσφορά του, σημαίνει ότι το ζήτημα δεν έχει κλείσει. Έτσι. Σωστό. Σωστό. Οπότε, αν πάρει Πούγκουρα, πα για ένα πολύ καλό στόπερ εν ώψη προκριματικών. Το εξαροχτάρι που εκεί θα πέσει πιο πολλά λεφτά θεωρητικά. Επιθετικό, παιδιά, θα το δούμε μετά από ό,τι έμαθα, εφόσον δουν Γερεμέγεφ στην προετοιμασία, να σχηματιστεί άποψη για πιο μετά. Για δεξί μπακ θα πάμε για πιο μετά, ένα έμπειρο μπακ ακόμα να σε επικουρήσει. Πάμε για ανταγωνισμό δυνατό στα φτερά. Και φέτος καταλαβαίνουμε ότι αν ο Παναθηναϊκός προκριθεί και εξασφαλίσει ότι μίνιμουμ μέχρι τους ομίλους του Europa League, μέχρι το Δεκέμβριο και σίγουρα 10 εκατομμύρια ευρώ έσοδα, αυτό σημαίνει ότι κάνει τον Αύγουστο με άλλη άνεση τον προγραμματισμό σου και σε άλλα δεδομένα. Έτσι. Και άλλη ψυχολογία και άλλη άνεση και πώ θα χτυπήσει και τα επόμενα παιχνίδια και γίνεται ένα πανικό γενικά. Τώρα, πάει σε ένα πολύ ωραίο προπονητικό κέντρο Παναθηναϊκός. Θα δουλέψει σκληρά, 5 φιλικά εκεί. Τηλεοπτικά όλα, περιγραφή από εμάς, ρεπορτάζ, δηλώσεις από εμάς, προπόνηση από εμάς, απόψεις από εμάς, podcast από εμάς, εκπομπές από εμάς. Ό,τι χρειάζεται. Ό,τι χρειάζεται και πολύ μπάσκετ φέτος. Έτσι, είναι ούτε ξανά με το μπάσκετ, γιατί γίνεται πανικός και έχουμε εμπλουτίσει με πάρα πολλούς συναδέλφους στο κομμάτι του μπάσκετ.
πυροβολάει το παπαπαντού.gr στο μπάσκετ. Οπότε νομίζω πάμε για ένα δυνατό πακέτο. Λοιπόν, 15 μέρες, μένετε συντονισμένοι, θα τα λέμε και στους τρίφιλους. Έχονται και πολλές εκπλήξεις από μια σεζόν. Και να πω εδώ να ευχαριστήσω και την Tom Gaz και τη Cook & Grill που μας βοηθάνε σε αυτή την αποστολή. Να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστώ πολύ.